Μαζί με τον κύριο Λιγνάδη εμφανιστήκαμε στην κυρία Ανακριτή με σκοπό να κάνουμε τα εξής. Το πρώτο το οποίο κάναμε είναι να καταθέσουμε ένσταση ακυρότητας προδικασίας, γιατί ο εισαγγελέας που διενήργησε την υποκατατική εξέταση περιόρισε το αποδεικτικό υλικό στην κατάθεση μόνο αυτών που προτάθηκαν με τις μηνύσεις των φερωμένων ασπαθώντων. Σύμφωνα με ρητές δικονομικές διατάξεις, προκαλείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο φερόμενος ότι διέπραξε οποιαδήποτε πράξη, είτε πλημέλημα είτε κακούργημα, δεν κληθεί προηγουμένως να λάβει αντίγραφα των καταγγελιών, των μαρτυρικών καταθέσεων και να καταθέσει είτε γραπτές είτε προφορικές εξηγήσεις σε αυτόν που κάνει την προανάκριση. Σε αυτήν τη ρητή δικονομική διάταξη, η οποία προκαλεί αθεράπευτη ακυρότητα, υπάρχει μια εξαίρεση. Η εξαίρεση είναι ότι μπορεί ο εισαγγελέας να περιοριστεί στο υλικό που δίδουν οι φερόμενοι ασπαθώντες και να ασκήσει ποινική δίωξη εάν έχουμε πράξεις οι οποίες είναι εν το πράτεστα. Δηλαδή είναι αυτόφορη διαδικασία. Ή ο φερόμενος ως δράστης ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε ο εντολέας μου κατά τη διάρκεια της διαρροής από τα μέσα ενημερώσεως ότι γίνεται εξέταση φερωμένων ασπαθώντων, ζήτησε να εξεταστεί ως ύποπτος, όπως προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο, και να δώσει εξηγήσεις, αφού προηγουμένως λάβει αντίγραφα των καταγγελιών, για να μπορεί να προασπίσει το υπερασπιστικό του ενδιαφέρον, το συμφέρον. Ο εισαγγελέας κόφευσε και έκανε την ποινική δίωξη. Ακολούθως, χωρίς κανένα λόγο, και ενώ είχε δηλώσει σε ποια κατοικία κατοικεί, η οποία είναι κατοικία του τα τελευταία 15 χρόνια, και ότι είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης, εξεδόθηκε ένα ένταλμα συλλήψεως, το οποίο για να εκδοθεί πρέπει να έχει τις εξής προϋποθέσεις. Το ένα είναι πάλι να είναι οι πράξεις εν το πράτεστε, εκεί να είναι οι πράξεις επίκαιρες δηλαδή, και η άλλη προϋπόθεση είναι αυτός ο οποίος θα συλληφθεί με το ένταλμα συλλήψεως να είναι ύποπτος φυγής. Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται ο εντολέας μου είναι δύο και θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως ότι δεν υπάρχουν άλλες πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, ούτε άλλες καταθέσεις που να τον αφορούν. Αυτά που ακούγονται περί 41 μαρτύρων, αυτά που ακούγονται περί διαφόρων που είναι στη δικογραφία, είναι μύθος. Η πραγματικότητα είναι μια πολύ μικρή δικογραφία 10 φύλων, στην οποία υπάρχουν μόνο οι μηνύσεις των μηνυτών και ακολούθως οι μάρτυρες που πρόνται είναι μηνυτές. Από αυτούς νομικό ενδιαφέρον έχουν μόνο αυτά τα οποία είπα, ένας εκ των φερωμένων ασπαθώντων, να πω ότι και οι δύο οι οποίοι φέρονται ασπαθώντες είναι Αιγύπτιοι, ο ένας καταγγέλει τον κύριο Λιγνάδη ότι το 2010, κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου, είχαν μέρα παραμέρα σεξουαλικές επαφές και ποια μέρα, ενώ είχαν κανονικές σεξουαλικές επαφές στο σπίτι του, στο μεταξουργείο, μία μέρα, για λόγους που δεν διευκρινίζει, ο κύριος Λιγνάδης τον εξυνάγκασε να του κάνει παιολυχία. Ενώ αυτός δεν ήθελε. Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Κρατήστε το χρονικό διάστημα που φέρετε ότι έκανε την πράξη αυτή, μία μέρα του Αυγούστου του 2010. Η δεύτερη, ο φερόμενος ως καταγγέλων την πράξη, σε εκείνη την περίοδο έχει γεννηθεί 2-9 του 1995, είναι δύο μήνες πριν συμπληρώσει τα 15 του χρόνια. Ο δεύτερος ο οποίος καταγγέλει τον κύριο Λιγνάδη είναι και αυτός Αιγύπτιος, ο οποίος όμως έχει γεννηθεί το 1993 και την περίοδο που καταγγέλει την πράξη είναι 17-18 ετών. Καταγγέλει τον κύριο Λιγνάδη ότι στην Επίδαυρο, στις 8-8 του 2015, σε σουίτα ξενοδοχείου που δεν περιέγραψε ποιο είναι, ούτε κατονόμασε, ο κύριος Λιγνάδης τον κοίμησε και τον εξυνάγκασε να του κάνει προκτολυχία, χωρίς αυτός να θέλει. Υπάρχουν όμως τα εξής αδιάστατα στοιχεία που νομίζω ότι εκθέτουν όλους αυτούς που βιάστηκαν να καταστρέψουν τον εντολέα μου και να τον χαρακτηρίσουν ως ένα βιαστή. Και θα κάνω και μια διευκρίνηση για τον όρο που χρησιμοποίησα, επαγγελματίας ομοφυλόφιλος, γιατί κάποιοι θέλουν να τον παρερμηνεύσουν. Όσον αφορά την πράξη του 2010, η οποία φέρεται να έγινε τον Αύγουστο του 2010, ο εντολέας μου από διαβατήρια, από ταξιδιωτικά έγγραφα, αποδεικνύει ότι ενώ το κατηγορητήριο μιλάει ότι βρίσκεται στην Αθήνα και μέρα παραμέρα σε μία από αυτές
τις κανονικές σεξουαλικές του επαφές, βίασε τον εντολέα μου, τον βίασε ο εντολέας. Υπάρχουν ιστήρια ότι από τις 1η Αυγούστου του 2010 μέχρι τις 10 Αυγούστου του 2010 ήταν στην Αίγυπτο μαζί με τον κύριο Παναγόπουλο, βοηθό σκηνοθέτη. Από τις 10 Αυγούστου και όλο το μήνα του Αυγούστου δεν πάτησε το πόδι του στην Αθήνα. Ήταν αμέσως μετά στην Επίδαυρο περίπου 10 μέρες. Ακολούθησαν στην Πάτρα άλλες 7 μέρες. Ακολούθησαν στην Κόρυφα 7 μέρες. Και αυτά προκύπτουν από το Google και είναι αδιάστατα στοιχεία. Οποιοδήποτε χτυπήσει παραστάσεις του κυρίου Λιγνάδη τον Αύγουστο 2010 θα διαπιστώσει ότι βρισκόταν εκτός Αθηνών. Επίσης υπάρχουν μάρτυρες πάρα πολλοί που βεβαιώνουν το γεγονός της συνυπάρξεως με αυτόν όλο τον Αύγουστο και δεν μετεκινήθη από τις περιοδίες του. Άρα καταραίει αυτή η καταγγελία, είναι, το ψέμα έχει κοντά πόδια. Η δεύτερη καταγγελία τώρα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. 8 Αυγούστου τον παρουσιάζει να είναι στην Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο ο κ. Λιγνάδης όλο τον Αύγουστο δεν είχε καθόλου παραστάσεις. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο στα Έμινε, αντιθέτως. Από τις αρχές Αυγούστου, μαζί με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, με τον ηθοποιό κύριο Μικελάτο, μαζί με τον αδελφό του Γιάννη Λινάδη, την κόρη του Ευγενία και με 2-3 πρόσωπα ακόμη που δεν θυμάμαι το όνομά τους αλλά θα δώσουμε στο επώνυμά μας, εφόσον τελικώς απολογηθούμε αύριο και δεν γίνει δεκτή ένσταση ακυρότητας της προδικασίας, ήταν στο Σταυρό Ιθάκη, στον Σταυρό Ιθάκης. Το επίνιον λέγεται πόλης, είναι το επίνιον. Ο Σταυρός είναι ένας κόλπος απέναντι από Φυσκάρδο. Στο σπίτι το οποίο είχαν η κυρία Κούρκουλα ηθοποιός και ο ιδιοκτήτης του Άξιον, κύριος Διονύσης Παναγιωτάκης. Και δεν ήταν ποτέ στην Αθήνα τον Αύγουστο και ειδικά δεν ήταν στην Επίδαυρο 8 Αυγούστου. Θέλω να σας πω ότι είμαι πολλά χρόνια δικηγόρος, σε λίγο θα είμαι 50 χρόνια. Δεν έχω ξανασυναντήσει στην καριέρα μου τόσο χοντροκομμένη κατασκευή που πλήττει την κοινή λογική και η οποία ευτυχώς για τον εντολέα μου, ο οποίος βέβαια καταστράφηκε και δεν ξέρω αν ποτέ θα επανέλθει σαν προσωπικότητα εκεί που ήταν πριν, να υπάρχουν τόσα θολά στοιχεία, τόσο στοιχεία τα οποία είναι κόντρα στην κοινή λογική από ανθρώπους που δεν προσφέρουν καμία αξιοπιστία. Και ειλικρινά σας λέω, δεν θα ήθελα ποτέ να είμαι στη θέση του. Εκείνο που θέλω να σας πω ακόμη είναι το εξής. Εφηρμόστε εις βάρος του μια ταχυτάτη διαδικασία με παράβαση ευθεία και παραλήψεις που δεν επιτρέπονται στο σύστημα δικαίου το οποίο υπηρετούμε. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δει να τηρούνται αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται, αλλά οι κατηγορίες βάρος τους δεν έχουν αυτό τον κοινωνικό απόϊχο, τον οποίο δημιούργησε αυτή η κατηγορία και που βλέπετε ότι έχει οδηγήσει σε μια εκτός ημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή μεταξύ πολιτικών αρχηγών. Δεν έχω βρει μια λογική εξήγηση. Έκανα μια προσέγγιση προσωπικά για αυτά που γίνονται για το ελληνικό και κάποιοι προσπάθησαν να το παρεξηγήσουν. Στη δήλωση την γραπτή που έκανα χθες για το περιεχόμενο και τη λιτότητα της ποινικής διώξης. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τα δικαστήρια παρακολουθούμε τις δηλώσεις που κάνει ο Αλέξης Κούγιας για τον πελάτη του, τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ο κύριος Κούγιας ζήτησε ακύρωση της διαδικασίας, όπως υποστήριξε οι μάρτυρες και έδωσε και στοιχεία στην δικαιοσύνη. Είναι αναξιόπιστη και έκανε λόγο για χοντροκομμένη κατασκευή.